είμαστε εδώ και δίνουμε μήνυμα ελπίδας, αποφασιστικότητας, μήνυμα νίκης. Ήμουνα περίεργος να δω αν θα μπορούσε η συγκέντρωσή μας σήμερα να είναι μεγαλύτερη. Και τώρα που σας ανταμώνω ξανά, δεν βλέπω απλά ότι η συγκέντρωσή μας είναι μεγαλύτερη. Βλέπω στο πρόσωπο, στα πρόσωπά σας, στα βλέμματά σας, την αποφασιστικότητα και το πείσμα. Τώρα είμαστε πιο πεισμωμένοι από ποτέ να μην αφήσουμε την Ελλάδα και το μέλλον να γυρίσει πίσω. Και όχι μόνο εσείς θα ξαναφέρετε τη νίκη ξανά για άλλη μια φορά σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά εσείς θα ανοίξετε το δρόμο για την εκλογική και πολιτική ανατροπή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ας μη βιάζονται πολίτες του Ηρακλείου ορισμένοι να προδικάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα της επόμενης Κυριακής. Γιατί αυτή η κάλπη δεν βγάζει ευρωβουλευτές. Αυτή η κάλπη βγάζει κυβέρνηση. Και αυτή η κάλπη, το έχω πει και το ξαναλέω, αυτή η κάλπη και όλες οι κάλπες το πρωί της επόμενης Κυριακής θα είναι άδεια και θα γεμίσει από τη δική σας βούληση και αποφασιστικότητα, αλλά και από τη βούληση κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα να μην αφήσει τη ζωή του στα χέρια αυτών που μας χρεοκόπησαν. Η πολιτική μας αντίπαλοι όμως και τα μέσα ενημέρωσης που τους στηρίζουν έχουν επιβάλει σιωπητήριο στην προγραμματική συζήτηση. Παραθέτουν μονάχα όμορφα σλόγγαν και ανώδυνες ατάκες και προσπαθούν να κρύψουν όσα σχεδιάζουν για την επόμενη μέρα του τόπου. Προσπαθούν να πείσουν ότι όλα έχουν κρυθεί, ότι είναι προδιαγεγραμμένο οι Έλληνες να γυρίσουν πίσω. Εμείς τους απαντάμε, δεν είναι τίποτα προδιαγεγραμμένο. Εμείς ορίζουμε το μέλλον μας. Δεν μας ορίζουν τη μοίρα οι επιθυμίες αυτών που μας χρεοκόπησαν. Και η ελπίδα, η προοπτική θα νικήσει την αλαζονία και την έπαρση. Έχουμε μπροστά μας την πιο κρίσιμη εβδομάδα. Είμαστε πια στην τελική ευθεία. Δεν κυνηγάμε ανεμόμυλους. Λέμε κάτι πολύ απλό. Στο ερώτημα που μας τίθεται απ' άκρης άκρης ολόκληρη την Ελλάδα, αν μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη εκλογική ανατροπή την ερχόμενη Κυριακή, απαντάμε με βάση τη λογική και λέμε η ανατροπή θα έρθει εφόσον ο καθένας και η καθεμιά από μας καταφέρει να πείσει μόνο άλλον έναν να έρθει στην κάλπη, άλλον έναν άνθρωπο, συμπολίτη μας, συνέλληνα, που θέλει να ζήσει καλύτερα σε αυτόν τον τόπο. Το σύνθημά μας αυτές τις 5 τελευταίες μέρες είναι κανένας μόνος του στην κάλπη, κανένας χωρίς να του εξηγήσουμε, κανένας χωρίς να του μιλήσουμε, κανένας χωρίς να του πούμε ποιο είναι το κρίσιμο δίλημα που διακυβεύεται για τη ζωή μας την επόμενη μέρα. Να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι δεν δίνουμε μια μάχη για το κόμμα μας, αλλά δίνουμε μια μάχη για τη ζωή μας. Να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι η Ελλάδα αξίζει και οι Έλληνες δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον. Δεν μας αξίζει να περάσουμε ξανά την ίδια δοκιμασία που ζήσαμε σε αυτόν τον τόπο μέχρι το Γενάρη του 2015. Δεν μας αξίζει να γυρίσουμε πίσω στην εποχή που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, που ο καθένας ήταν μόνος του να παλεύει για να επιβιώσει και όποιος άντεξε. Να εξηγήσουμε σε όλες και σε όλους ότι την επόμενη Κυριακή δεν έχει σημασία αν βρέθηκαν στο παρελθόν στις κάλπες της αριστεράς, της δεξιάς ή του κέντρου. Σημασία έχει τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα για μας και την πατρίδα μας. Γι' αυτό και θα πάμε στην κάλπη έχοντας στο νου πρώτα τη ζωή μας, πρώτα το μέλλον των παιδιών μας, πρώτα την πατρίδα μας,
Αν όλοι σκεφτούμε έτσι, τότε ναι, σας διαβεβαιώνω, η εκλογική ανατροπή είναι βέβαιη. Η μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική ανατροπή μετά την μεταπολίτευση είναι βέβαιη αν ο λαός μας σκεφτεί με πρώτα τη ζωή του και πρώτα την πατρίδα.